Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή συνεδρίαση ήταν πολύ αποκαλυπτική. Αποκάλυψε πρώτον την απροθυμία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο, αλλά και τα μέτρα, στο βαθμό που κατάλαβα, αν εγγραφήκατε ως ομιλητές μόνο 8 για να υποστηρίξετε σε σύνολο 30 και όταν έχετε 154 βουλευτές. Και βέβαια, από απροθυμία να υποστηρίξετε, σε προθυμία μεγάλη να τον χειροκροτάτε όρθιοι, τον Πρωθυπουργό. Δεύτερον, ανάγκασε τον κύριο Μητσοτάκη να παραδεχτεί ότι ναι, υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά ενέργειας, μόνο που δεν ξέρει ακριβώς πόσοι είναι. Και επειδή είναι δύσκολη άσκηση, θέλει λίγο καιρό για να το βρει. Όταν του είπε ότι ο Αλέξο Τσίπρας ότι είναι 1,4 δις κατά τους υπολογισμούς μας, η εσχροκέρδεια, τότε ο κύριος Μητσοτάκης υπεσχέθη ότι θα τα καταμετρήσει να μην ανησυχούμε και δεν πέρασε λίγη ώρα, όπου μέσω καθημερινής μαθαίναμε ότι η ΡΑΕ από την 1η Μαρτίου καταγράφει κάθε μέρα ακριβώς τα κέρδη των εταιριών ενέργειας και άρα για δεύτερη φορά ο Πρωθυπουργός βρέθηκε να λέει ψέματα κατάμουτρα σε όλους μας μέσα στη Βουλή, όπως τότε με την περιβόητη λίστα πέτσα, λίστα λίτρα, όπως τότε με την περιβόητη έρευνα τσιόδρα λίτρα. Καμώνεται ο Πρωθυπουργός ότι δεν ξέρει πως τα αποσπασματικά μέτρα που εξήγηλε χρηματοδοτούν την εσχροκέρδεια. Ακριβώς γιατί σε αυτήν πάνω πέφτουνε, σε ένα βαρέλι δηλαδή δίχως πάτο, και αρνείται αυτό για το οποίο όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τις προέτρεπε να κάνουν, και αυτό που λέει και όλοι, σύσσωμη αντιπολίτευση εδώ πέρα, ότι δηλαδή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, στα κατώτερα δυνατά όρια, να μειώσει το ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, αλλά και τα καύσιμα, και να αυξήσει στα 800 ευρώ τον κατώτατο μισθρό. Τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης είναι αναποτελεσματικά, φάνηκε εξάλλου από την αγανάκτηση του κόσμου, αλλά το πιο φοβερό είναι ότι αγνοούν ακριβώς επιδεικτικά την ακρίβεια και τη φτώχεια. Κανένα μέτρο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη βάση του, δηλαδή συγκράτηση και μείωση των τιμών στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό, στο φυσικό αέριο και στα βασικά προϊόντα. Αναποτελεσματικά είναι για τα αδύναμα και μεσαία στρώματα τα οποία φτωχοποιούνται συνέχεια. Μας εξήγησε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε χαμηλά εισοδήματα, μάλιστα. Έχουμε πράγματι τα χαμηλότερα εισοδήματα σε όλη την Ευρώπη. Τρίτη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία και τη Βουλγαρία. Μας εξήγησε επίσης ότι έχουμε πολλά έξοδα ή μάλλον αυτά προσπάθησε να μειώσει. Ξέχασε όμως να μας πει ότι έχουμε πολλά έξοδα, γιατί ακριβώς το 40% του πληθυσμού μας, δηλαδή 4 στα 10 νοικοκυριά, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα έξοδα στέγης. Όταν ο πληθυσμός αυτός κατά μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9,2% και η επόμενη χώρα από μας, η Βουλγαρία, έχει πληθυσμό σε ανάλογη κατάσταση 17,4%. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε ακριβώς? Νομίζω ότι ούτε οι βουλευτές θέλουν να το καταλάβουν, παρόλες τις αντιδράσεις που έχουν, αλλά σίγουρα καθόλου η κυβέρνηση. Και τι συμβαίνει λοιπόν? Συμβαίνει ότι εξαντλούνται τα εισοδήματα των πολιτών τη 19η μέρα, τα ξέρετε, όλες οι έρευνες το δείχνουν, σας το λένε οι άνθρωποι στον δρόμο, σας το λένε στις περιφέρειές σας. Δεν έγιναν όλα αυτά τώρα. Έγιναν με τη λαθασμένη εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης σε τρεις κρίσεις, της πανδημίας, την κλιματική, την ενεργειακή και πρόσφατα βέβαια την κρίση, τη γεωπολιτική, η οποία είναι και μία κρίση πολέμου, κρίση οικονομία, που προκύπτει στην οικονομία από τον πόλεμο. Προειδοποιούσε μία εβδομάδα πριν η Φόντερ Λάιεν
τους ευρωβουλευτές ότι να πάρουν μέτρα γιατί η φτώχεια θα εκτοξευτεί. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης μας ισχυρίστηκε ότι να μην ανησυχούμε, ενισχύει το εισόδημα με τις ρυθμίσεις που κάνει στον έμφυα. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών που έχουν ακίνητα, η μείωση για τον έμφυα, ξέρετε πολύ καλά ότι στο τέλος του χρόνου, σε ένα χρόνο, θα είναι 50 ως 80 ευρώ και θα το δουν αυτό πολύ σύντομα, ενώ για αυτούς που έχουν μεγάλες περιουσίες θα είναι εκατονταπλάσια. Παράδειγμα, αυτός που έχει 4 ακίνητα με 300.000 το ένα, ο οποίος θα έπρεπε να πληρώσει 7.500 φόρο και θα πληρώσει 1.500. Αυτά είναι τα δωράκια των 6.000. Οδηγείται λοιπόν τους αδύναμους σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση και τα μεσαία στρώματα σε φτωχοποίηση όπως κάνατε μέχρι το 2015. Όταν ένας στους 5, κυβέρνηση Σαμαρά, υπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, ένας στους 5 πολίτες από τα μεσαία στρώματα μετακόμισε στα φτωχά. 800.000 άνθρωποι μετακόμισαν μέχρι το 2015 με τις πολιτικές σας. Εσείς οι ευεργέτες της μεσαίας τάξης. Σήμερα δίνετε 13-17 ευρώ το μήνα στην κίνηση, στο πετρέλαιο κίνησης, και αυτά είστε υπερήφανοι γιατί τα δίνετε με εισοδηματικά κριτήρια, διότι δεν θέλετε να ευνοήσετε εσείς τους πλούσιους, όμως για την ενέργεια, ηλεκτρικό, φυσικό αέριο κτλ. Δίνετε οριζόντια. Εκεί, τι ωραία που το δίνουμε οριζόντια, ένα εβδομηντάρικο, είτε πεντάρικο, είτε έχουμε 5.000 εισόδημα, είτε έχουμε 200. Αυτό πώς σας ξέφυγε και ευνοήσατε και τους πλούσιους. Ας πάμε όμως στους ευάλωτους. Ούτε ένα ευρώ για τους άνεργους. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Ως επέτες τους δίνετε 200 ευρώ εκεί που θα παίρνανε 500 ευρώ από τη 13η σύνταξη την οποία την κόψατε. Αλλά εκεί που γίνεται νομίζω ένα τεράστιο, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και κύριε Υπουργέ σας παρακαλώ ακούστε με γιατί δεν το είδα. Στις τροπολογίες που φέρατε. Είναι στη σχέση εισοδήματος, στη σχέση ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως λέτε εσείς, δηλαδή το ΚΕΑ, με το εισόδημα, με το επίδομα παιδιού. Λοιπόν, αν δεν προσέξετε, όλοι οι οικογενειάρχες που παίρνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν θα ωφεληθούν παρά 30 ευρώ και ελάχιστα. Να σας εξηγήσω το παράδειγμα. Επειδή ακριβώς το επίδομα παιδιού θεωρείται εισόδημα, αφαιρείται από αυτό που δίνεται σαν ελάχιστο εγγυημένο. Δηλαδή, η οικογένεια με τρία παιδιά, 450 ευρώ θα πάρει ελάχιστο εγγυημένο, αλλά θα πάρει και 420 επίδομα τέκνου. Θα τις μείνουνε 30. Αν δεν προσέξετε και δεν το εξαιρέσετε, θα γίνουν τα τραγελαφικά που είδαμε πριν λίγες μέρες. Μην μιλήσω για τους ανασφάλιστους ανάπηρους και ανασφάλιστους υπερήλικες. Αυτοί πια 330 είχαν το μήνα ένα επίδομα, το μόνο του εισόδημα, το κόψατε. Αντί να τους το δώσετε, ένα ολόκληρο τους δίνετε 200 ευρώ. Εκεί πια ήσασταν, εξαντλήσατε τη γενοδορία. Νομίζω ότι σήμερα όλοι έχουν καταλάβει ότι ο Πρωθυπουργός το κατάλαβαν το πρωί, φοβάται τις εκλογές και σταμάτησε τους λιονταρισμούς. Όμως πιστεύω ότι χρειάζεται η κρίση άλλο μείγμα πολιτικών και βέβαια άλλη κυβέρνηση για να υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές και προφανώς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να διαχειριστείτε εσείς με αυτό το νεοφιλελεύθερο μάνιουαλ τα 32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό θα είναι μεγάλη καταστροφή στο λαό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.